Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη, είναι 3 Φεβρουαρίου και αρχίζει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. 1151 νέα κρούσματα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Καμπανάκι για την επόμενη μέρα, τα στοιχεία της χιόντρας στη Βουλή. Ανησυχούν οι κάτοικοι στο Πλαγιάρι για το φαινόμενο με το νερό ίδρυψης που βγαίνει σκούρο από τις βρύσες, που εντοπίζεται το πρόβλημα. Ηχητικά συστήματα για άτομα με προβλήματα όρασης στο Δήμο Καλαμαριά. Σε ποιες διασταυρώσεις μπαίνουν, πότε θα λειτουργούν. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε σήμερα 1151 νέα κρούσματα του κορονοϊού, εκ των οποίων τα 8 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας. 612 καταγράφηκαν στην Αττική, η οποία για άλλη μια φορά είχε πάνω από τα μισά. 83 στη Θεσσαλονίκη, 2 στην Ιμαθία, 4 στην Πέλα, 20 στην Πιερία, 8 στις Σέρες και 20 στη Χαλκιδική. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων έχει φτάσει σχεδόν τις 160.000 από την αρχή της πανδημίας. 246 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, με διάμεση ηλικία τα 70 έτη, ενώ το 86,6% εξ αυτών έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι. 1.138 ανάρρωσαν και εξήλθαν από τις μονάδες εντατικής θεραπείας από την αρχή της πανδημίας. Τέλος, έχουμε 27 ακόμη θανάτους από την νόσο COVID-19, φτάνοντας τους 5.878 συνολικά, εκ των οποίων το 58,8% άντρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας είναι τα 79 έτη, και το 95,5% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί ανακοίνωση του νοσοκομείου της Θήβας για το ιστορικό νοσηλείας της 16χρονης που υπέκυψε στον κορονοϊό, έχοντας υποκείμενα νοσήματα, καρδιολογικά και διαβήτη, σύμφωνα με πληροφορίες. Το κορίτσι μετέβη στο νοσοκομείο με διαγνωσμένο το ότι έχει προσβληθεί από κορονοϊό 2 φορές, αλλά η σύσταση ήταν να επιστρέψει στο σπίτι. Λίγες ώρες αφότου πήγε 3η φορά στο νοσοκομείο, σήμερα το πρωί, κατέληξε. Το Γενικό Νοσοκομείο της Θήβας, με ανακοίνωσή του, γνωστοποιεί το χρονικό της εισαγωγής της κοπέλας, διευκρινίζοντας ότι έπασχε από υποκείμενα νοσήματα, είχε μεταφερθεί σε αυτό όντως άλλες 2 φορές, ενώ η τρίτη ήταν και η μοιραία, καθώς η κατάστασή της ήταν πολύ επιδεινωμένη, διασωληνώθηκε και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς απεβίωσε. Το κορίτσι προσήλθε στο νοσοκομείο την περασμένη Παρασκευή. Βρέθηκε θετική στον κορονοϊό και εξαιτίας των ήπιων κλινικών συμπτωμάτων δόθηκαν οδηγίες να επιστρέψει στο σπίτι της. Τη Δευτέρα, προχθές δηλαδή, επανήλθε στα επίγοντα, έκανε εξετάσεις και της δόθηκαν επίσης οδηγίες να επιστρέψει στην οικία της, επειδή ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Σήμερα τα ξημερώματα όμως προσήλθε στο νοσοκομείο σε πολύ επιδεινωμένη κατάσταση, διασωληνώθηκε αλλά δυστυχώς απεβίωσε, αναφέρει το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας, τονίζοντας ότι θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να εξακριβωθεί η αιτία του θανάτου. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας παραβρέθηκαν οι αρμόδιοι του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να ενημερώσουν για τα πεπραγμένα αλλά και τις μελλοντικές στοχεύσεις στο μέτωπο της αντιμετώπισης της πανδημίας. Συγκεκριμένα και βάσει του σχετικού αιτήματος της αντιπολίτευσης, οι κύριοι Κικίλιας, Τσιόδρας, Χαρδαλιάς και Αρκουμανέας ενημέρωσαν σήμερα το μεσημέρι για τα τεκτενόμενα σε μια συνεδρίαση για τη διαχείριση της πανδημίας. Δεν είναι εύκολο να αγοράζεις ψυγεία, να έχεις 300 θανάτους την ημέρα. Είναι δύσκολο, τους αντέχουμε. Δεν νομίζω. Βλέπετε στην Πορτογαλία να στέλνει η Γερμανία βοήθεια. Βλέπετε στη Γαλλία αυτή τη στιγμή να αυξάνουν οι νοσηλίες και να λένε ότι δεν θα το αποφύγουμε το τρίτο lockdown και πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν μπορεί να λυθεί με μέτρα παρηγορητικά όπως έλεγχο στα σύνορα. Νομίζω είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Ακούς τόση πληροφορία από παντού και αρχίζει η ισορροπία μεταξύ δημόσιας υγείας και οικονομίας να γίνεται πάρα πολύ λεπτή και εύθραστη. Για μένα σε αυτή την φάση, και θα τελειώσω με 2 πράγματα.
Έχει μεγάλη σημασία να μην δίνουμε λάθος μηνύματα. Όλος ο κόσμος μιλάει χτες το βράδυ και προχθές ότι οι χώρες της Ευρώπης εγκρίνουν το εμβόλιο της Άστρα, της Οξφόρδης Άστρα, στους άνω των 65. Το εγκρίνουν στους κάτω των 65, ενώ σαν των 65 δίνουν τα mRNA εμβόλια. Ποια είναι το σωστό, η σωστή πληροφορία, και εσείς σαν βουλευτές του Κοινοβουλίου πρέπει να τη μεταφέρετε στους ανθρώπους, στους δικούς σας γνωστούς, έχετε μεγάλη επικοινωνιακή ευελιξία και εύρος. Τα αρχικά δεδομένα από το Ισραήλ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι ότι προστατεύει από τη λίμωξη, από τις νοσηλίες και τους θανάτους το εμβόλιο. Το εμβόλιο της Οξφόρδης με χθεσινοβραδινή δημοσίευση μειώνει τη μεταδοτικότητα του ιού κατά 67%. Εγώ πιστεύω ότι με τα εμβόλια θα τελειώσει αυτή η επιδημία. Αρκεί τα εμβόλια να είναι δημόσιο αγαθό όπως οφείλουν να είναι. Το άλλο θέμα, η επιστημονική με την πολιτική αντιπαράθεση και αυτή η διάκριση των δύο ρόλων, που το καταλαβαίνω, νομίζω τα πήγαμε πολύ καλύτερα από άλλες χώρες και θεωρώ ότι έτσι πρέπει να παραμείνουμε, με συνένεση και ομόνοια. Πώς θα τελειώσουμε με την επιδημία? Θα τελειώσουμε με αξιόπιστα δεδομένα επιτήρησης. Αυτά θα συσχετιστούν με τη βελτιστοποίηση των μέτρων σε ένα αποδεκτό επίπεδο, κοινωνικά και οικονομικά, που θα διατηρεί χαμηλό και σταθερό ποσοστό λίμωξης, ώστε να υπάρξει ισορροπία μεταξύ του αρνητικού αποτελέσματος για τη δημόσια υγεία και φυσικά μειωμένο κοινωνικό κόστος. Από την 1η Ιουλίου του 2020 μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου του 2021 έχουν διεξαχθεί συνολικά από τις γυναίκες και τους άντρες της Διπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και των Δημοτικών Αστυνομιών, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και τις Περιφέρειες, 4.398.088 έλεγχοι και έχουν καταγραφεί 87.808 παραβάσεις. Έχουν επιβληθεί 95.632 πρόστιμα, καθώς και διοικητικές κυρώσεις αναστολής λειτουργίας χιλιάδων ημερών σε καταστήματα που δεν τηρούσαν τα μέτρα. Κυρίες και κύριοι, είναι πέραν κάθες αμφισβήτησης ότι η χώρα μας αποτελεί, ακόμα και σε αυτή τη δεύτερη φάση έξαρσης πανδημίας, ένα καλό παράδειγμα παγκοσμίως ως προς τη διαχείριση του κορονοϊού. Βρισκόμαστε σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με πάρα πολλές χώρες και μάλιστα χώρες μεγαλύτερες, με περισσότερους πόρους, με περισσότερα μέσα, ίσως και με περισσότερες επιχειρησιακές δυνατότητες από εμάς. Άσχημη είναι η κατάσταση στη Χαλκιδική. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στον ομό περί τα 200 ενεργά κρούσματα. Πιο επιβαρημένες είναι οι περιοχές των Νέων Μουδανιών και της Κασάνδρας. Τα τελευταία δεδομένα της πανδημίας δεν αποκλείουν το γεγονός η Χαλκιδική να φτάνει αυτή τη στιγμή συνολικά περί τα 200 ενεργά κρούσματα. Τη Δευτέρα που μας πέρασε, τα ενεργά κρούσματα ήταν 117, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε δώσει και ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής. Λίγες μέρες μετά, ο καθηγητής λοιμοξιολογίας, ο Τύρης Τσιόδρας, μιλώντας από το Βήμα της Βουλής, εκφράζει την ανησυχία ότι η παραλλαγή του ιού, που επικρατεί κυρίως σε ασυμπτωματικούς και μεσήλικες, σε Χαλκιδική και Λασίθη, είναι κάτι αρκετά ανησυχητικό. Η Χαλκιδική, πέραν των επιδημικών εξάρσεων και της μεγάλης αύξησης, έχει την παρουσία του variant, το οποίο το βρίσκουμε όλο και περισσότερο σε ανθρώπους που έχουν υψηλό υγειικό φορτίο και δυστυχώς για μας ασυμπτωματικούς. Ο ιός ξεφεύγει, πιέζεται από τα μέτρα, προσπαθεί να βρει τρόπο να μείνει στον κόσμο. Να μην χαθεί. Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ήδη από την Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου βρέθηκε στο κόκκινο, καθώς ήταν ο πρώτος στη Χαλκιδική σε ζώνη αυξημένης επιτήρησης. Από εκεί και πέρα, ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας Μανώλης Καράς κρούει τον κόδωνα του κινδύνου προς τους πολίτες να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα περιορισμού, αν θέλουν μέσα την επόμενη μία ή δύο εβδομάδες η Χαλκιδική να βγει από το κόκκινο. Θέλω να τονίσω τη σπουδαιότητα του rapid test. Και θα αναφερθώ στο συγκεκριμένο, εκεί στο Rapid Test λοιπόν, που έγινε στο Γενικό Λύκειο Μουδανιών, βρέθηκε μια καθαρίστρια ενός σχολείου. Έτσι λοιπόν μπορέσαμε και το αντιμετωπίσαμε πώς, κλείνοντας το σχολείο εκείνη τη στιγμή, από τη στιγμή που διαπιστώθηκε το Rapid Test, έγινε απολίμανση του σχολείου και στάλθηκαν άλλες δύο καθαρίστριες στο σχολείο, οι οποίες είχαν κάνει εκείνη τη μέρα το Rapid Test.
Έγινε στα Σήμαντρα, rapid test, στα Μουδανιά. Το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε στην Τρίγλια. Θερμή παράκληση στον κόσμο να συμμετέχει στα rapid test, τα οποία σε πρώτη φάση θα μας δηλώσουν αν είμαστε θετικοί ή αρνητικοί. Η υποχρέωσή μας είναι να περιοριστούμε όσο το δυνατόν γίνεται, ώστε να περιορίσουμε τον αριθμό των κρουσμάτων. Η διαφορά με τα Σήμαντρα είναι ότι έχουμε κλείσει τα δύο νηπιαγωγεία και το δημοτικό σχολείο. Εκεί με παρέμβασή μου στον κύριο Χαρδαλιά, στο ΦΕΚ που βγήκε το Σάββατο, μας έδωσε το δικαίωμα να κλείσουμε και το γυμνάσιο και τις ηλικιακές τάξεις στα Σήμαντρα. Από εκεί και πέρα, παντού γενικότερα υπάρχει, κυρία Σμυρλή, πρόβλημα. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε ένα χωριό. Οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους. Οπότε θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε αντίθεση που τους προηγούμενους μήνες η έξαρση της πανδημίας σημειώθηκε στον ορεινό Δήμο Αριστοτέλη, αυτή τη φορά τα περισσότερα κρούσματα κάνουν την εμφάνισή τους σε Νέα Μουδανιά και Κασάνδρα. Αλλάζουμε θέμα. Σκουρόχρωμο νερό έτρεξε πριν από λίγες μέρες στις βρύσες σπιτιών και καταστημάτων σε αρκετά σημεία του Πλαγιαρίου στον Δήμο Θέρμης. Οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι είναι χρόνιο το πρόβλημα. Από την πλευρά της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης δόθηκε η διαβεβαίωση ότι το νερό είναι πόσιμο σύμφωνα με τις αναλύσεις και ότι ακολουθήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες. Το πρόβλημα αποδίδεται στην εκτέλεση εργασιών του φυσικού αερίου σε συνδυασμό με τις άσχημες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή πριν από δύο εβδομάδες. Αυτό είναι εφόσον έχει καθαριστεί δύο φορές. Η κάτοικος της δημοτικής κοινότητας Πλαγιαρίου στο Δήμο Θέρμης δείχνει στην κάμερα του Atlas το δείγμα με το σκουρόχρωμο νερό που έτρεξε στη βρύση του καταστήματός της πριν από μία εβδομάδα. Όπως καταγγέλει, το ίδιο συνέβη και σε άλλους κατοίκους αλλά και ιδιοκτήτες καταστημάτων, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση. Μετά από καθαρισμό δεξαμενή στην προηγούμενη, τρέχαν δύο μέρες νερά έξω, υποτίθεται ότι έχει καθαριστεί το νερό. Αυτό ήταν το ποτήρι για να πιεις νερό. Για να δουλέψει το μαγαζί, για να πιεις νερό στο σπίτι, να δώσεις νερό στα παιδιά σου. Και όταν πήρα τηλέφωνο στο Δήμο και μίλησα με τον τεχνικό υπηρεσίας, μου είπε ότι το ξέρουμε ότι είναι ακατάλληλο το νερό εδώ και χρόνια, το ξέρουνε, κάνουν τα δύνατα δυνατά, λέει ο άνθρωπος. Εγώ τώρα ανέλαβα, κάνω τα δύνατα δυνατά. Είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη η κατάσταση, το νερό είναι πολύ χάλια, πάρα πολύ χάλια. Εγώ προσωπικά έχω πρόσθετο φίλτρο στο σπίτι και άμα δείτε πάνω το τι αιωρούμενα σκουπίδια έχει, είναι φοβερό πράγμα. Είναι πολύ χάλια και βγάζει πάντα αφρούς. Δεν πίνεται το νερό. Δεν πίνεται. Ακόμα και μετά το φιλτράρισμα δεν πίνεται. Δεν πλένουμε ούτε τα πιάτα. Ούτε τα πιάτα στην οροχή δεν πλένουμε. Μαύρο είναι το νερό. Πολύ μαύρο. Δεν γίνεται τίποτα. Και την εβδομάδα, μια, δύο, τρεις φορές αυτό το πρόβλημα έχουμε. Έχω εδώ πέρα από το 99, λοιπόν, και πήρε νερό από τη Βρύση. Δεν αγαλάζουν την υγεία μας γιατί δεν προσέχουν το νερό πώς θα γίνει. Πρέπει να κάνουν κάτι. Μέχρι εδώ είναι. Τι να κάνουμε, μετακομίσουμε από εδώ να πάμε σε άλλο χωριό. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 70 υπογραφές κατοίκων που διαμαρτύρονται, όπως λένε, για το επαναλαμβανόμενο και χρόνιο αυτό πρόβλημα στην υδροδότηση σε αρκετά σημεία του Πλαγιαρίου. Δεν πίνουμε νερό. Βούρκο πίνουμε. Δεν πίνουμε νερό. Αν το νερό έτσι, τι να πω, ξέρω, λάσπη. Δεν είναι νερό. Δεν πλένουμε ούτε τα πιάτα. Ούτε τα πιάτα στην οροχή δεν πλένουμε. Μαύρο είναι το νερό. Πολύ μαύρο. Δεν γίνεται τίποτα. Και την εβδομάδα, μια, δύο, τρεις φορές αυτό το πρόβλημα έχουμε. Δεν πλένουμε ούτε τα πιάτα. Μαύρο το νερό. Ενώ το νερό το είχαν καθαρίσει, τη δεξαμενή την είχαν καθαρίσει μια εβδομάδα πριν και την προηγούμενη μέρα ξανά, και υποτίθεται ότι 25 του μηνός που την καθαρίσανε μέχρι το απόγευμα θα είχε καθαρίσει το νερό, αυτό είναι 26 του μηνός, υπάρχει και η ημερομηνία, που το νερό τρέχει έτσι από τη βρύση, όταν μου ζήτησε κάποιος να του δώσω νερό να πιει. Και γέμισα το ποτήρι και ήταν αυτό. Να πάνε να δουν από τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει με το νερό. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει με το νερό. Από τη δεξαμενή είναι, από τις σωλήνες είναι, δεν ξέρουμε. Θέλω να απαντήσεις. Δεν ξέρω. Δεν μας έχει πει κάποιος κάτι. Ας πούμε, μάθαμε ότι καθαρίστηκε η δεξαμενή. Αλλά από εκεί και πέρα είναι χάλια. Το νερό δεν πίνεται, δεν πίνεται. Απευθυνθήκαμε στο Δήμο Θέρμης και την αρμόδια υπηρεσία ίδρυυσης λόγω της σοβαρής καταγγελίας των κατοίκων. Συγκεκριμένα ζητήσαμε απαντήσεις για την ποιότητα του νερού και τη διαχείριση της κατάστασης. Σύμφωνα με τη Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας, το νερό είναι πόσιμο. Υπήρξε κάποια δυσλειτουργία και αυτό σε κάποια σημεία, όχι σε όλο το δίκτυο του Πλαγιαρίου. Γι' αυτό έχουμε επέμβει και πλέον η κατάσταση έχει αμαλοποιηθεί.
Αυτό οφειλόταν σε βλάβες που προκαλούσε οι εργασίες του δικτύου του αερίου με την εισχώρηση ξενών σωματιδίων. Και με την διακοπή που έγινε κατά τη διάρκεια της χιονόπτωσης, παρουσιάστηκαν σημειακά σε κάποια τμήματα του οικισμού αυτά τα προβλήματα. Έχουμε κάνει καθαρισμούς και στις δεξαμενές και στις γεωτρήσεις προσυγκεντρώσεις και έχουν γίνει και όλες οι κατάλληλες εκτονώσεις του δικτύου. Το δίκτυο του Πλαγιαρίου, παρόλο που είναι ένα καινούριο δίκτυο, δεν βγάζει προβλήματα. Έχει κάποια θέματα σε ό,τι αφορά τις εκτονώσεις του, οι οποίες έχουν γίνει και αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα δίκτυο που παρέχει ασφάλεια, το νερό είναι καθόλου έτοιμο προς πόση για χρήση. Αυξήθηκαν τα τιμολόγια 70% και η ποιότητα του νερού είναι αυτή. Γι' αυτό μαζεύουν υπογραφές, έχει γίνει καταγγελία, έχει έρθει το χημείο του κράτους, έχει πάρει δείγμα και από εκεί και πέρα μια τοπική εισαγγελέας συντάσσει το έντυπο για να κινηθούμε και νομικά να πάμε στον εισαγγελέα. Οι κάτοικοι δηλώνουν πως θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για να λάβουν τις οριστικές απαντήσεις ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την υγεία τους, αλλά και ότι θα γίνει ο έλεγχος από τις εποπτικές αρχές για την καταϊλότητα του νερού. Πάμε τώρα στον χώρο των ακινήτων. Καλησπέριζω τον Νίκο Μανομενίδη, τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Μεσητών Ακινήτων Πιστοποιημένων Πραγματογνώμων. Κύριε Μανομενίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να σας πω την αλήθεια, όταν ακούω ότι υπάρχει όντως αγορά ακινήτων εν μέσω πανδημίας, στην αρχή σοκάρομαι, αλλά μετά το σκέφτομαι καλύτερα. Με ποια έννοια? Όταν κάποιος έχει κρατημένα χρήματα, μπορεί να βρει και πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Έκανα μία δεύτερη ανάγνωση και βλέπω και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία στην έρευνα την οποία κάνατε. Μπορείτε να μας πείτε περί τίνος πρόκειται? Ναι, καταρχήν να πούμε ότι η έρευνά μας έχει να κάνει με κατοικίες. Μέσα στην πανδημία έχουν πληγεί πάρα πολύ τα επαγγελματικά ακίνητα. Οι κατοικίες είναι το μοναδικό ακίνητο που πολυχρησιμοποιείται στην πανδημία. Δηλαδή όλοι έχουμε μεταφέρει τα γραφεία στα σπίτια μας, όλοι χρησιμοποιούμε περισσότερους χώρους στο σπίτι, οπότε η ανάγκη για κατοικία είναι μεγαλύτερη στην πανδημία. Ναι. Και μάλιστα έχουμε παρατηρήσει ειδικά στα αστικά κέντρα αρκετοί από τους ανθρώπους που ζουν σε πολυκατοικίες να αρχίζουν να σκέφτονται λιγάκι ξανά τα προάστια. Για λόγους άρχισε να φεύγει πάλι σιγά σιγά ο κόσμος προς τα έξω. Αν όχι να φεύγει, να το σκέφτεται πάντως. Τώρα, τα ακίνητα τα οποία φαίνεται να έχουν ζήτηση είναι ακίνητα τα οποία είναι νεόδμητα, είναι παλαιότερα, χρειάζονται χρήματα και για επισκευή, ανακαίνιση, σε ποια κατάσταση βρίσκονται? Ναι. Αυτό που είδαμε, εμείς κάνουμε την έρευνα το προφίλ αγοραστή κάθε χρόνο. Να πούμε γενικά ότι προφανώς η περσινή χρονιά, το 2020, είχε αρκετά λιγότερες συναλλαγές από το 2019, που ήταν μια χρυσή χρονιά για τα ακίνητα. Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, το 17, 18, 19, οι τιμές των ακινήτων ανέβαιναν με 10-15% το χρόνο. Μιλάμε για το αστικό κέντρο και το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, όχι τόσο τα προάστια. Μεγάλη αύξηση. Ναι, πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, η οποία ανακόπηκε, θα έλεγα, μέσα στην πανδημία. Και είχαμε, όπως έχει ανακοινώσει και η Τράπεζα της Ελλάδος, μικρές αυξήσεις, δηλαδή είχαμε 1,5%. Ναι. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που δείχνει η έρευνά μας φέτος είναι ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ το απόθεμα νεόδμητων ακινήτων, ακινήτων δηλαδή που θα αγοραστούν πρώτη φορά, από 25 που είχαμε ξεκινήσει τις 100 πριν από 5 χρόνια περίπου την πρώτη μας έρευνα, το 2015, έχουμε πέσει στο 10% περίπου. Δηλαδή δεν υπάρχουν νεόδμητα σπίτια. Α, δεν υπάρχουν νεόδμητα, όχι ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν υπάρχουν νεόδμητα, ναι. Υπάρχει πρόβλημα. Σιγά σιγά βλέπουμε σε κάποιες περιοχές τα προάστια, γιατί μέσα στο κέντρο δεν υπάρχουν οικόπεδα για να χτιστούν σπίτια, αλλά βλέπουμε να αρχίζουν ειδικά οι Θέρμοι και κάποιες άλλες περιοχές να βγαίνουν άδειες που λίγο έχουν μουδιάσει τώρα μέσα στην πανδημία. Τώρα ποιο είναι ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε το. Από τα σπίτια τα μεταχειρισμένα που είναι δεύτερες, τρίτες συναλλαγές, εκεί πέρα έχουμε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, 43%, που χρήζουν ανακαίνησης ριζικής. Ριζικής κιόλας. Άρα ναι. Χρειάζεται αρκετά μεγάλο ποσό. Έτσι. Χρειάζεται αρκετά μεγάλο ποσό. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να χρειάζονται πάνω από
για ένα μικρό διαμέρισμα 10.000, 7 με 10.000, ενώ για ένα μεγάλο μπορεί να φτάσουμε σε μια βασική ανακαίνιση, μπορεί να φτάσουμε και τις 30, δεν μιλάω τώρα για luxury, για ακριβές ανακαινήσεις. Ωστόσο, στις ανακαινήσεις αυτές βοηθάει και το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Σωστά. Ειδικά όταν είναι πρώτη κατοικία και δεν υπάρχουν πολλά εισοδήματα, είναι πολύ καλή η βοήθεια. Το προφίλ του Έλληνα αγοραστή ποιο είναι, ποιος είναι ο Έλληνας που αγοράζει? Ναι, βλέπουμε ότι το προφίλ του Έλληνα αγοραστή είναι κατά κύριο λόγο οικογενειάρχης. Δηλαδή και, ενεργός παραγωγικά, 35 με 50 ετών. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι και απόφοιτη πανεπιστημίου, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ναι. Μιλάμε μεγάλο ποσοστό, και αυτό φαίνεται και από το, όταν ρωτάμε για ποιο σκοπό κάποιος αγοράζει το ακίνητο, εκεί πέρα φαίνεται ότι αρκετοί αγοράζουν για επένδυση. Δηλαδή, όταν... Επένδυση σημαίνει εκμετάλλευση. Ναι, ναι, για εκμετάλλευση αυτό. Ναι. Αρκετοί αγοράζουν την κατοικία τους για εκμετάλλευση. Δηλαδή βλέπουμε ότι για κύρια κατοικία είναι μόλις 30%. Το υπόλοιπο 70% είναι για εκμετάλλευση. Όχι, έχουμε 18% που είναι για εξοχική κατοικία. Ναι. Κατά κύριο λόγο από αλλοδαπούς, οι Έλληνες έχουν καιρό να αγοράσουν εξοχική κατοικία. Ναι. Έχουμε ένα μικρό ποσοστό που αφορά κατοικία παιδιού, κάποιες μικροεπενδύσεις που γίνονται όταν το παιδί περνάει στο πανεπιστήμιο. Ναι. Έχουμε 34% με 35% που αφορά επένδυση για εκμετάλλευση, και ένα σημαντικό ποσό επίσης που είναι το περίπου 13-12,7% που είναι Golden Visa. Το πρόγραμμα Golden Visa είναι για τους πολίτες τρίτων χωρών που αγοράζοντας ακίνητο παίρνουν και την άδεια παραμονή στην Ελλάδα. Εδώ ήθελα να σας πάω. Οι αλλοδαποί αγοραστές ποιοι είναι? Έχω την εντύπωση, έτσι όπως έβλεπα σε γενικές γραμμές την έρευνα, ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει να κάνει με αγοραστές από τα Βαλκάνια, και έτσι, για να πάμε στους δυτικοευρωπαίους πρέπει να κατεβούμε πολύ χαμηλά στην επικράτεια, δηλαδή να πιάσουμε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, έτσι. Ισχύει, ισχύει. Στην Βόρεια Ελλάδα από αλλοδαπούς κατά κύριο λόγο επενδύουν οι Βούλγαροι. Υπάρχουν επενδύσεις και από Αλβανούς, αλλά είναι κύρια κατοικία. Δηλαδή είναι άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα, εργάζονται στην Ελλάδα και επενδύουν στην Ελλάδα. Αλλά στην Αττική βλέπουμε πολλές επενδύσεις για εκμετάλλευση από Κινέζους, Λιβανέζους, Ισραηλινούς, και η Θεσσαλονίκη έχει επενδύσεις από Ισραηλινούς. Ναι. Και μετά βλέπουμε τα νησιά να έχουν Κρήτη, Γερμανούς, Ελβετούς και Πολωνούς. Νότιο Αιγαίο, δηλαδή Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, έχουμε Γάλλους, Άγγλους, Ελβετούς, Ιταλούς. Και Ιόνια νησιά έχουμε Ρώσους που κάναν μεγάλη εμφάνιση φέτος. Μετά από περίπου 7 χρόνια που είχαμε να τους δούμε. Άγγλους και Γερμανούς. Αυτά, κύριε Μανομενίδη, είναι ακίνητα τα οποία αυτοί που τα αγοράζουν θα τα χρησιμοποιήσουν για εξοχικές κατοικίες ή θα τα εκμεταλλευτούν? Αυτό θα έλεγα τώρα, πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση, γιατί το ψάξαμε κι εμείς. Οι Ρώσοι λοιπόν επενδύουν αρκετά στα σπίτια τους, αλλά δεν τα εκμεταλλεύονται. Κατά κύριο λόγο είναι σπίτια που θέλουν αυτοπροβολής, να δείξουν ότι έχουν σπίτι. Στάτους. Ενώ είναι, δηλαδή. Οι Κινέζοι, οι Λιβανέζοι, οι Ισραηλινοί σχεδόν αποκλειστικά για εκμετάλλευση. Οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, αυτοί τα κατοικούν, αλλά όταν δεν τα κατοικούν δεν τα αφήνουν να πάνε χαμένα. Τα αξιοποιούν τις μέρες που λείπουν ή όταν δεν χρησιμοποιείται το σπίτι. Μάλιστα. Αυτά δηλαδή μπορεί κάποιος να τα βλέπει και σαν επένδυση για το μέλλον του. Με ποια έννοια δηλαδή, ότι κάποιοι προφανώς φαντάζονται τους εαυτούς τους όταν με το καλό κάποια στιγμή συνταξιοδοτηθούν να έρθουν να μείνουν ίσως και μόνιμα και να απολαμβάνουν Αιγαίο, ήλιο και καλύτερες καιρικές συνθήκες. Ισχύει. Μια ευχάριστη έκπληξη την περσινή χρονιά ήταν που παρατηρήσαμε δύο χαρακτηριστικά. Ένα, είχαμε αρκετά σημαντικό ποσοστό ομογενών που αγόραζαν ακίνητα στην Ελλάδα, από Αμερική, Γερμανία, από διάφορα άλλα μέρη. Και το πιο χαρούμενο, αυτό που το έζησα και εγώ και στη Θεσσαλονίκη, ήταν η επιστροφή νέων
που είχαν φύγει μέσα στα χρόνια της κρίσης, που αυτή τη στιγμή δουλεύουν, ονομάζεται νομάδες της πληροφορικής. Είναι οι άνθρωποι που εργάζονται σε επιχειρήσεις του εξωτερικού, αλλά μπορούν να δουλέψουν από τον υπολογιστή τους. Και έτσι βλέπουμε νέοι που δουλεύουν σε εταιρείες της Ολλανδίας, της Σουηδίας, της Γερμανίας, της Αμερικής, να επιστρέφουν στην Ελλάδα για να μένουν, να ζουν στην Ελλάδα και να εργάζονται μέσα από τον υπολογιστή τους, σαν να βρίσκονται στην Ισπανία ή στην Γερμανία ή οπουδήποτε. Μάλιστα. Αυτοί οι νέοι έχουν προφανώς αυξημένα εισοδήματα σε σχέση με τα εισοδήματα ενός νέου που εργάζεται στην Ελλάδα και έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν και επενδύσεις. Και τους είδαμε δηλαδή πολύ έντονα το 2020. Πιστεύω ότι βοήθησε σε αυτό και η πανδημία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε και κοινωνιολογικά δηλαδή να το εξετάσει κανείς. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Μανομενίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλό και βράδυ εγώ να έχετε. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να το επικοινωνούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Οι συμπολίτες μας με προβλήματα όρασης μπορούν να διασχίσουν με περισσότερη ασφάλεια τις διαβάσεις κεντρικών δρόμων στο Δήμο Καλαμαριάς μετά την τοποθέτηση των πρώτων συστημάτων ηχητικών διατάξεων φωτεινών σηματοδοτών σε δύο μεγάλες διασταυρώσεις, Μεταμορφώσεως και Κερασούντος και Πασαλίδη με πλαστήρα. Στην εγκατάσταση των πρώτων συστημάτων ηχητικών διατάξεων φωτεινών σηματοδοτών σε δύο μεγάλες διασταυρώσεις, Μεταμορφώσεως με Κερασούντος και Πασαλίδη με πλαστήρα, προχώρησε ο Δήμος Καλαμαριάς. Αυτό έγινε πιλωτικά για αρχή. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το ιδανικό θα ήταν τέτοιες εφαρμογές και τέτοιοι αυτοματισμοί να λειτουργήσουν σε όλες τις διαβάσεις του Δήμου μας. Όπως πιλωτικά έγινε και η αντίστροφη μέτρηση σε μία άλλη περιοχή, στην Αιγαίου με Αδριανουπόλεως. Κάνουμε τέτοιες δράσεις και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι της υπηρεσίας να κρίνει ποιες είναι οι πιο, θα έλεγα, με τα πιο θετικά αποτελέσματα και να τις επεκτείνουμε και στο υπόλοιπο μέρος του Δήμου μας. Ευχαριστήρια επιστολή στον Δήμαρχο έστειλε η Ένωση Τυφλών Βορείου Ελλάδος, τονίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό ο Δήμος Καλαμαριάς συμβάλλει στην πληρέστερη και ισότιμη ένταξη των ατόμων με οπτική αναπηρία στον κοινωνικό ιστό. Σε ενέργεια του Συλλόγου μας και με την νέα διοίκηση μπήκαν αυτά τα φανάρια. Τα φανάρια αυτά είναι τα πιο σύγχρονα που υπάρχουν, είναι σε όλη τη Γερμανία τοποθετημένα τέτοια και αυτά είναι από εταιρεία της Γερμανίας, τα οποία σε ειδοποιούν πού είναι το φανάρι να πας εκεί κοντά, το ακούς και με άλλο ήχο σε ειδοποιούν πώς θα περάσεις απέναντι, με ασφάλεια. Όταν ανάβει το πράσινο και όταν ανάβει το κόκκινο έχει άλλο ήχο. Λίγες ημέρες μετά την τοποθέτηση των συστημάτων που βοηθούν τα άτομα με προβλήματα όρασης, καταγράψαμε δυστυχώς εικόνες που δείχνουν ότι οι ασυνείδητοι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας σταθμεύουν το όχημά τους όπου και όπως τους βολεύει και αδιαφορούν για τους πάντες. Ο πρόεδρος της Ένωσης Τυφλών Βορείου Ελλάδος μας έδειξε τα συγκεκριμένα συστήματα και τη μεγάλη σημασία που έχουν για τις καθημερινές μετακινήσεις τους. Με την αφή σου δείχνει πόσες νησίδες έχει ο δρόμος. Το πιάνεις από τη δεξιά πλευρά και σου δείχνει πόσες νησίδες έχει ο δρόμος, πόσες πάνε και πόσες έρχονται. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και ελπίζουμε αυτό να είναι μια αρχή για το Δήμο Καλαμαριάς να βάλει και στα υπόλοιπα, έστω κεντρικής και στις υπόλοιπες κεντρικές διαβάσεις. Οι υποδομές του Δήμου Καλαμαριάς για την ασφάλεια των πεζών θα συνεχιστούν με τις έξυπνες διαβάσεις, ένα πρωτοποριακό σύστημα ασφαλούς διέλευσης πεζών στην περιοχή παρέμβασης μέσα από την αυτόματη αναγνώριση παρουσίας πεζών και αυτόματη φωτεινή σήμανση τη διάβαση. Αύριο θα καταβληθούν συνολικά 313 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 662.000 δικαιούχους, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το ποσό αυτό αφορά στην πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας ανεστάλησαν τον Ιανουάριο, σε εργαζόμενους ενταγμένους στο Μηχανισμό Συνεργασία για τον Δεκέμβριο του 2020, για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας και στην αναλογία δώρου Χριστουγέννων για τον Δεκέμβριο της χρονιάς που μας πέρασε, στο πλαίσιο επίσης του συνεργασία. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού για Νοέμβριο και Δεκέμβριο των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού που είχαν εγγραφεί στο Μητρό Καλλιτεχνών μέχρι τη 10η Ιανουαρίου θα καταβληθούν την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, μεθαύριο δηλαδή. Τώρα, επειδή λέμε για Πέμπτη, για αύριο δηλαδή, 4 του μηνός, συνήθως πιστώνονται στους λογαριασμούς τα ποσά όταν έρχονται από το δημόσιο, από το απόγευμα της προηγούμενης μέρας,
Βέβαια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε σε απαγόρευση κυκλοφορίας, οπότε δεν μπορείτε να ελέγξετε στα ATM αν έχουν πιστωθεί τα χρήματα στους λογαριασμούς σας. Με άλλους τρόπους όμως είναι εύκολο. Τώρα, μια ηλεκτρονική μύτη που ανοιχνεύει τη λίμωξη COVID-19 στην ανθρώπινη ανάσα άρχισε να χρησιμοποιείται σε εξεταστικά κέντρα της Ολλανδίας για να επιταχύνει τον έλεγχο του πληθυσμού. Το Spironous δείχνει βέβαιο αποτέλεσμα στην περίπτωση που εξεταζόμενος είναι αρνητικός. Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να ακολουθήσει μοριακό τεστ. Ένα νέο εργαλείο έχουν πλέον στα χέρια τους οι επιστήμονες στην Ολλανδία προκειμένου να ανιχνεύουν τη λίμωξη COVID-19 στην ανθρώπινη ανάσα μάλιστα. Το Spironous, μια συσκευή Ολλανδικής εταιρείας, δίνει αποτέλεσμα μόλις σε ένα λεπτό, αν και η αξιοπιστία του είναι σημαντικά μικρότερη συγκριτικά με τα μοριακά τεστ. Η ηλεκτρονική μύτη δεν ανιχνεύει τον ίδιο τον ιό, μπορεί όμως να αναγνωρίζει τους ασθενείς από το προφίλ της αναπνοής τους. Στα 4 μεγαλύτερα εξεταστικά κέντρα της Ολλανδίας, οι προσερχόμενοι θα καλούνται να φυσήξουν μέσα στο σωλήνα της συσκευής και θα ενημερώνονται για το αποτέλεσμα σε λίγα λεπτά. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, ο εξεταζόμενος θεωρείται υγιής και ελεύθερος να φύγει. Ωστόσο, η συσκευή είναι πιθανό να δώσει ψευδώς θετικό αποτέλεσμα. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθήσει μοριακό τεστ προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η μόλυνση που εντοπίστηκε οφείλεται στον κορονοϊό. Οι αρχές της Ολλανδίας έδωσαν το πράσινο φως για τη χρήση της συσκευής έπειτα από πολύμηνες έρευνες. Είναι μια υποσχόμενη τεχνολογία, κυρίως χάρη στην ταχύτητά της, λένε οι Βέλγοι επιστήμονες, σχολιάζοντας τις εξελίξεις για τη συσκευή. Η εταιρεία που την ανέπτυξε είχε αρχικά αναπτύξει τη συσκευή για τη διάγνωση του άσθματος και του καρκίνου του πνεύμονα. Το Spironous περιλαμβάνει και σπυρόμετρο, βασικό εργαλείο για την εκτίμηση της λειτουργίας των πνευμόνων. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τους τελευταίους 2 μήνες ελέγχθηκαν χιλιάδες ασθενείς με κορονοϊό και άνθρωποι χωρίς κορονοϊό, οπότε γνωρίζουν καλά ποιο είναι το μέσο προφίλ αναπνοής των ασθενών. Η εταιρεία τώρα εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει το Spironous και σε εταιρείες ή σχολεία. Η συσκευή παρουσιάζει το μειονέκτημα όμως ότι επηρεάζεται από τον καπνό, το αλκοόλ και άλλες ουσίες. Απολογισμός δράσεων και στατιστικά στοιχεία παρουσιάστηκαν σήμερα από το χαμόγελο του παιδιού όσον αφορά στο προηγούμενο έτος, το 2020 δηλαδή. Καλησπέριζω τον Κώστα Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο του ΔΣ του οργανισμού. Κύριε Γιαννόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κρατάω σε πρώτη φάση το 490 εργαζόμενοι και περίπου 2.500 εθελοντές για αυτές τις δράσεις και είδα έναν αστρονομικό αριθμό σε κλήσεις που έχετε δεχτεί για οποιοδήποτε θέμα. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες κλήσεις. Να διευκρινίσω ότι δεν είναι απλά εργαζόμενοι, είναι επαγγελματίες, επιστήμονες, οι οποίοι είναι στην καθημερινότητα των προβλημάτων των παιδιών, γιατί με ευχές δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Και να πούμε, για να μην ακουστεί έτσι μεγάλος ο αριθμός σε σχέση με την προσπάθεια που γίνεται, είναι μόνο το 12% είναι διοικητικοί. Όλοι οι υπόλοιποι είναι επιστήμονες, είναι γιατροί, είναι κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και δίνουν λύσεις στις γραμμές, στα σπίτια, στην καθημερινότητα, στα προβλήματα, στην κακοποίηση και όλα αυτά τα οποία δυστυχώς το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί και χρειάζονται προσοχή στην αντιμετώπιση τους, ειδικότερα όταν έχουμε αυτοκτονία παιδιών, εφήβων, πρέπει να οι χειρισμοί να είναι πολύ λεπτοί και ήπειροι με τις υπηρεσίες συνεργασία, οι κινητές μας μονάδες, τα ασθενοφόρα που τρέχουν στον Ελλάδα. Mm-hmm. Και όπως είπατε, οι πολλές κλήσεις που δεχόμαστε στις 3 γραμμές, η μία εθνική γραμμή το 1056 που είναι εκείνη που ξέρει ο κόσμος περισσότερο, η άλλη είναι για τις εξαφανίσεις, η ευρωπαϊκή γραμμή το 116.000, και η ευρωπαϊκή γραμμή για τα παιδιά το 116-111, που εκεί κάνουν συμβουλευτική, μας παίρνουν πλέον παιδιά και έφηβοι που αρκετά, πολύ περισσότερο από το παρελθόν, έχουν φρικάρει τα παιδιά και προσπαθούν να μοιραστούν μαζί μας πράγματα. Ναι. Είδατε ότι έχουν χτυπήσει ταβάνι πολλά στατιστικά στοιχεία την περσινή χρονιά λόγω πανδημίας. Έτσι, επηρέασε πάρα πολύ. Ακριβώς. Έχουμε αυξήσεις σε αρκετά θέματα, όπως στο πολυετρείο μας, επειδή τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε τώρα εύκολα για προληπτικές και άλλες εξετάσεις για τα μάτια τους, για το θέμα ορίλα, για τα θέματα οδοντιατρικά. Mm-hmm. 72,8% ενώ σε προβλήματα διαβίωσης
45,5. Μιλάμε για τεράστια νούμερα. Στην παιδιατρική κατοίκον νοσηλεία, ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα, μαζί με το νοσοκομείο, με το Ιπποκράτειο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, φτάσαμε στα 44,8. Ήταν 50 παιδιά που στηρίζαμε στα σπίτια τους με μηχανική υποστήριξη, η ομάδα η ιατρική δική μας και τα ασθενοφόρα, οι κινητές μονάδες. Και τώρα φτάσανε τα 240-250 στο σπίτι τους με μηχανική υποστήριξη. Το τονίζω αυτό γιατί είναι η πιο δύσκολη κατάσταση που το χαμόγελο του παιδιού αντεπεξέλθεται με παιδιά. Κατοίκον νοσηλεία, έτσι. Η κατοίκον νοσηλεία, αλλά με τη συνεργασία φυσικά του νοσοκομείου, με τους θεράποντες γιατρούς κλπ. Αυτά τα παιδιά θα έπρεπε κανονικά να είναι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Για φανταστείτε αν το χαμόγελο πει: σηκώνω τα χέρια μου, δεν μπορώ. Και τα παιδιά πρέπει να πάνε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου, κύριε Γιαννόπουλο. Προφανώς ποιες μονάδες, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, μπορείτε να το αντέξετε όλο αυτό? Δηλαδή, πηγαίνει, οι τάσεις είναι αυξητικές από χρόνο σε χρόνο, αλλά ειδικά το περσινό νομίζω ήταν άνευ προηγουμένου. Έχετε δίκιο. Και ξέρετε, είμαστε μέσα στην ατυχία που όλοι περνάμε. Είμαστε τυχεροί γιατί είχε τύχει να έχουμε μια κληρονομιά που μας είχε αφήσει ένα αποθεματικό. Που έπρεπε να κάνουμε κάποια πράγματα, κάποιο κτίριο στην Αθήνα και αλλού, κάποιες δυνατότητες που υπήρχαν, αλλά παράλληλα υπήρχε και κάποιο παθηματικό. Αν δεν υπήρχε αυτό το παθηματικό σας, επειδή μιλάμε ανοιχτά μέσω εσάς στην κοινωνία η οποία μας εμπιστεύεσαι και έχουμε την εξωστρέφεια, τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι. Σταμάτησαν τα παζάρια, σταμάτησαν οι δυνατότητες του κόσμου να μας στηρίζει, οι εταιρείες με δυσκολίες, κάποιες εταιρείες που μας στήριζαν πριν. Αλλά ακόμη καταφέρνουμε και κινητοποιούμε δυνάμεις από τα 2 ευρώ του κόσμου, από κάποιες εταιρείες που παρόλο τα προβλήματά τους προσπαθούν να μας στηρίξουν, τρόφιμα, ρούχα, είδη τα οποία πρέπει να παραμένουν στα 15 κέντρα στήριξης σε όλη την Ελλάδα, να στηρίζουμε τις οικογένειες. Περίπου 21.000 παιδιά στηρίζουμε με θέματα επιβίωσης, που δεν είναι επιβίωση μόνο το τρόφιμα, είναι τα ιατρικά, είναι τα θέματα, τα εκπαιδευτικά, ψυχολογικά κλπ. Που πρέπει να σχολιστικά να στηρίζεις. Έτσι λοιπόν η στήριξη και οι δράσεις μας, που το τονίζω είναι 24 ώρες διάρκειας καθημερινότητας και ανταποκρινόμαστε σε οποιαδήποτε κλίση εισαγγελέα, αστυνομία, πρόνοιας. Άρα οι δημόσιες υπηρεσίες μας έχουν τον πρώτο συνεργάτη τους για να καλύψουν ανάγκες οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν τη στιγμή που υπάρχει ένα πρόβλημα στον Εύρο ή στην άκρη στην Κρήτη. Εκεί θα πάει η μονάδα μας, θα πάει το οχήμά μας με τους ανθρώπους, τους ειδικούς, για να ανταπεξέλθουμε σε ένα πρόβλημα που υπάρχει. Η οικογένεια, το παιδί το οποίο έχει πρόβλημα και πρέπει να βρεθούμε κοντά του. Όλα αυτά δεν είναι όμως αυτονόητα, ξέρετε. Και το χαμόγελο του παιδιού δεν είναι πλούσιο. Είναι ένας φορέας που έχουμε νοικοκυριό, έχουμε νιάξιμο και πασχίζουμε και δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο. Ναι. Κύριε Γιαννόπουλε, να πούμε και μια κουβέντα για την δράση «Μένει μυστικό». Νομίζω ότι ειδικά έτσι όπως η επικαιρότητα τρέχει όλο το τελευταίο διάστημα, γίνεται διπλά σημαντικό. Βέβαια, εδώ τα πράγματα είναι ακόμη πιο σκληρά και πιο άγρια, γιατί μιλάμε για ανήλικα παιδιά. Μιλάμε για παιδιά, με την τυφερή ψυχούλα τους, που δέχονται ειδικότερα από το περιβάλλον τους, από τον γονιό τους, από τον πατέρα τους, τη φρίκη της κακοποίησης, θεωρούν κάτι φυσιολογικό ότι γίνεται, γιατί αυτή είναι η υποχρέωσή τους απέναντι στον μπαμπά. Και όταν συνειδητοποιούν τι γίνεται, εκεί σκάνε τα πάντα. Επίσης, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λέμε εμείς τα παιδιά μας να εμπιστεύονται, κάποιοι δάσκαλοι, κάποιοι ιερείς, κάποιοι προπονητές, είναι αυτοί που τα προδίδουν και μετά φοβούνται γιατί νομίζουν ότι εκείνα φταίνε. Άρα δεν μιλάνε. Μένεις μυστικό γιατί δεν μιλάνε εκείνα, δεν μιλάνε και κάποιοι άλλοι δίπλα. Με αποτέλεσμα, από τα 2009 παιδιά που είχαμε καταγγελίες, αναφορές για κακοποίηση, μόνο τα 30 ήταν για σεξουαλική. Είναι 30? Όχι βέβαια. Είναι πολλές εκατοντάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Γιατί αν μόνο εμείς, ο καθένας μας, στο δικό του περιβάλλον, ξέρει κάποιους που έχουν ενοχληθεί ή παρενοχληθεί από σεξουαλική και άλλη κακοποίηση. Και φαντάζομαι ότι λοιπόν, προφανώς είναι πολλές, κύριε Γιαννόπουλε, υποθέσεις που ενώ ξεκίνησαν, άρχισαν να μιλούν τα παιδιά, υπαναχώρησαν στην εξέλιξη, έτσι. Αυτό που λέτε, το να αισθάνεται το θύμα ότι φταίει, αυτό πολλές φορές το συγκρατεί στο να προχωρήσει. Και πρέπει να μάθουμε να μιλάμε. Έτσι είναι. Αλλά και το σύστημα όμως καμιά φορά που τα εμποδίζει, όταν είναι ένα παιδί που καταγγέλει μόνο του, φτάνει σε ένα σημείο της εφηβείας και καταγγέλει μόνο του και έρχεται μετά και το βλέπουν 14 διαφορετικά άτομα
Γιατί αυτό είναι, όπως μας είπε η εισαγγελέα του Αριουπάγου και μας έδωσε τον αριθμό, αυτή τη φρικτό αριθμό, που 14 φορές θα πει τα ίδια και τα ίδια ή θα αναγκαστεί να ακούσει ερωτήσεις οι οποίες το προσβάλλουν, του δημιουργούν πρόβλημα, ενοχές και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν δεν είναι εύκολα να μιλήσεις και για αυτό που λένε, για αυτούς που λένε μίλα, ειδικότερα για τα παιδιά, άλλο τόσο για τις, είδαμε και για τις ενήλικες, σε μεγάλες ηλικίες. Εδώ αυτό να είμαστε όμως πρακτικοί, υπάρχει μια γραμμή το 1056. 24 ώρες μπορούμε να δεχτούμε καταγγελίες. Πρέπει να σας πω όμως μια επιτυχία, αν μπορώ να το πω επιτυχία, αυτής του 13χρονου νεαρού που δέχτηκε την, ήταν σε σχέση με την φιλόλογο δασκάλα του. Εδώ, εκεί μας πήρε, γνωρίζετε για αυτή την υπόθεση, μας πήρε λοιπόν η μητέρα, οι γονείς του παιδιού, τους καθοδηγήσαμε, τους στηρίξαμε ψυχολογικά για να καταγγείλουν αυτή τη φρικτή κατάσταση που ζούσε το παιδί τους. Άρα λοιπόν είδαμε ότι είχε μια κατάληξη που σώζει το παιδί από μια συνέχεια και μια εξάρτηση από έναν άνθρωπο ο οποίος του έκανε μεγάλο κακό τελικά, γιατί ακριβώς είχαμε αυτή τη συνεργασία. Και έτσι βγήκε στη φόρα αυτή η κατάσταση. Και άλλα πολλά τα οποία υπάρχουν και τα οποία έχουμε δώσει το φιλί ζωής σε κάποιες περιπτώσεις. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να έχουμε επιστήμονες που ασχολούνται με αυτό και έχουν γνώση και δυνατότητα και εμπειρία να απαντούν σε αυτές τις καταστάσεις και κάνουμε συμβουλευτική στους έφηβους, στα παιδιά, στους γονείς, στους δάσκαλους, στους εκπαιδευτικούς και σε όλους αυτούς που διαχειρίζονται τέτοια φαντάζομαι, και φαντάζομαι και στο σύστημα, κύριε Γιαννόπουλε, κάποια στιγμή, γιατί όπως είπατε προηγουμένως, έχουμε αρχίσει να προχωράμε σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα και άλλοι τομείς να έχουν ακόμα στρεβλώσεις και να μπάζουν. Και αυτό δεν επιτρέπεται. Δηλαδή, είναι τελείως δυσανάλογο από τη μία πλευρά να προσπαθούμε να πάμε στα επόμενα βήματα και από την άλλη να βλέπουμε ότι μας φρενάρουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να μας κάνουν να τρέχουμε. Έχετε δίκιο, αλλά έχουμε και ένα άλλο θέμα που είναι η πανδημία, που είναι ο κύριος εχθρός που έχουμε αφήσει και δεν βλέπουμε γύρω μας τι γίνεται με τα παιδιά που είναι εκτεθειμένα στο διαδίκτυο όλη μέρα, με ανθρώπους που προσπαθούν να ψαρέψουν παιδιά μέσα από το διαδίκτυο, με παραβατικότητα, αύξηση της παραβατικότητας των εφήβων, με τις, αυτές τις λεγόμενες, δεν μ' άρεσε να το λέω, συμμορίες που τα παιδιά έχουν διαμορφώσει, που θέλουν βοήθεια αυτά τα συγκεκριμένα παιδιά, με θέματα υγείας που έχουμε σταματήσει να κάνουν προληπτικές εξετάσεις, διαδικασίες τέτοιες. Είναι πολλά οι παράπλευρες απώλειες αυτού του πολέμου και θα πρέπει να προσέξουμε όλοι μας, ο καθένας από το δικό του μετερίζι. Και οι συνέργειες είναι η μόνη ελπίδα μας. Προσπαθούμε με τους Δήμους να ανοίξουμε και να κάνουμε συγκοινωνούν δοχεία σε διάφορες δράσεις, με τις περιφέρειες, με το κεντρικό κράτος, με τα Υπουργεία Προστασίας Δικαιοσύνης, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις δυνατότητες σαν κοινωνία. Αν αρχίζουμε και καταριόμαστε ο ένας τον άλλον και βρίζουμε ο ένας τον άλλον, όπως γίνεται τις περισσότερες φορές, ειδικότερα μέσα από τα social media, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να διαιρούμε αυτή την δύναμη ακριβώς που μπορούμε να έχουμε. Ακριβώς. Όπως είχε πει και ο Γιώργος όταν ξεκίνησε, όταν έκανε το ημερολογιό του, τελειώνοντας, αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε. Είναι η μόνη μας ελπίδα. Και η μόνη μας ελπίδα να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας με τη θετική άποψη του θέματος. Όχι να πλακώσουμε τους ανθρώπους που λένε κατά καιρούς βρείτε τους και κάντε τους κάτι, αλλά να προσπαθήσουμε να κάνουμε το ουσιαστικό. Αυτό που προτείνουμε, γιατί ξέρετε, το να λες λόγια είναι εύκολο και σημαντικό, αλλά το να κάνεις πράγματα είναι το δύσκολο. Προτείνουμε λοιπόν συγκεκριμένα, μπείτε στο ειδικότερα σεξουαλική κακοποίηση, στο Μένει Μυστικό, δείτε τις προτάσεις μας, τι μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά. Πάρτε μας τηλέφωνο να ενημερώσουμε τα παιδιά, οι νέοι να μας πάρουν τηλέφωνο, οι άνθρωποι του συστήματος, όπως είπατε, μιλάμε και προσπαθούμε να αυξήσουμε τις δυνατότητές μας. Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και να έχετε καλό βράδυ. Ευχαριστώ και εσείς. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα της επικοινωνίας. Σε Χαράδρα, στην κορυφή του Μητσικελίου, εντοπίστηκαν το απόγευμα σήμερα τα συντρίμμια του εκπαιδευτικού αεροσκάφους, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από την Κυριακή. Ένα καναντέρ που συμμετείχε στην έρευνα εντόπισε ένα ηλεκτρονικό σήμα το οποίο εξέπεμπε το αγνοούμενο αεροπλάνο. Αμέσως κινητοποιήθηκε το Super Puma, το οποίο συμμετείχε από το πρωί στην γιγαντία επιχείρηση έρευνας, η οποία έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη βέβαια τις τελευταίες 4 μέρες. Πέταξε στην περιοχή, επιβεβαίωσε την πληροφορία. Σύμφωνα εντωμεταξύ με τα στοιχεία που έρχονται τα τελευταία λεπτά, το σημείο συντριβής του εκπαιδευτικού αεροπλάνου βρίσκεται στην κορυφογραμμή πάνω από το καβαλάρι του Ανατολικού Ζαγορίου. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, της πολιτικής προστασίας και του στρατού.
το αεροπλάνο ιδιωτικής σχολής πιλότων με έναν 32χρονο Ιρακινό χειριστή εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση την προηγούμενη Κυριακή. Επί 4 μέρες, μέσα σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες με χαμηλή νέφωση και βροχή, πραγματοποιούνταν έρευνες χωρίς αποτέλεσμα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας και ακολουθεί αμέσως τώρα η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας και σήμερα το βράδυ. Αύριο στις 9 είναι το επόμενο ραντεβού μας.